Εντάξει, θα ήταν άδικο να απομονώσουμε τη σκέψη σου και το βιβλίο σου μόνο σε αυτά τα θέματα. Σε συνάρτηση όμως με αυτά, έχεις ένα κεφάλαιο το οποίο λέγεται «Γενιές στο χωροχρονικό συνεχές και επαναλήψεις στην ανθρώπινη ιστορία», όπου βάζεις τα θέματα της ακολουθίας των γενιών, των γενεών μάλλον. Και αυτό ένα ξεχασμένο ζήτημα στη σύγχρονη πολιτική σκέψη, διότι είναι ξεχασμένο, δεν είναι ξεχασμένο τυχαία, είναι ξεχασμένο διότι υπάρχει η αντίληψη η οποία είναι αμερικανοκεντρική, θα έλεγα, δυτικοκεντρική, ότι ζούμε σε μία αιώνια νεότητα. Ο άνθρωπος ζει σε μία αιώνια αφηβεία. Υπάρχει και ένα βιβλίο τώρα, μην το ψάχνω να το βρω, το οποίο το λέει ακριβώς έτσι. Είναι απότοκο της γενιάς του 1960 και μετά και των πολιτιστικών αυτών αλλαγών, ότι ο άνθρωπος έχει μπει σε μία φάση διαρκούς νεότητας. Οπότε δεν υπάρχει παρελθόν. Το μέλλον το φτιάχνουμε εμείς ήδη, υπάρχει ένα διαρκές παρόν. Αυτό το βάζω σαν νοοτροπία και σαν φιλοσοφία του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου. Οπότε δεν βλέπει τις γενιές. Οι παλιότεροι άνθρωποι τις βλέπανε. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι εγώ και παππούδες και γιαγιάδες που λέγανε «Α, παιδί μου, θυμάσαι τότε οι Τούρκοι το 22, ξέρω εγώ, οι οποίοι». Και υπήρχε μια αναγωγή στο παρελθόν, σε προηγούμενες γενιές. Αυτή η αναγωγή έχει εκλείψει. Έχει εκλείψει και είναι περίεργο γιατί γυράσκει η κοινωνία. Να έλεγες ότι έχει εκλείψει γιατί υπάρχει αύξηση ποσοστιαία της νεολαίας, οικογένειες με πολλά παιδιά, τα οποία θέλουν όλο το μέλλον μπροστά τους και το παρόν κτλ. Μια κοινωνία που γυράσκει και που φθήνει είναι μια κοινωνία η οποία υμνεί τη νεότητα και το διαρκές παρόν. Τι έχεις να πεις για τις γενιές αυτές, πώς το βλέπεις? Τεράστιο θέμα. Αρχικά να πω ότι το θέτω στο πλαίσιο μίας ερμηνείας, γιατί έχουμε ιστορικές επαναλήψεις. Για παράδειγμα, ότι μετά από μία περίοδο συγκεκριμένου αριθμού διαδοχής γενεών, ουσιαστικά βλέπουμε κρίση, επανάσταση, καταστροφή ενός κράτους, κατάρρευση ενός πολιτισμού. Τώρα, για το ζήτημα όπως το θέτεις στο ερώτημά σου. Λέμε ότι ζούμε περισσότερο. Αλλά ζούμε λιγότερες γενιές σαν οικογένειες. Αν το σκεφτείς λίγο, είναι παραπλανητικό. Έχει ανέβει η μέση ηλικία, όχι τόσο πολύ όσο λένε. Δεν πέθαναν στα 16 άνθρωποι πριν από 200 χρόνια. Έτσι, λοιπόν. Ζει κάποια χρόνια περισσότερο ο άνθρωπος, αλλά δεν κάνει παιδιά. Ή κάποιος δεν παντρεύεται. Άρα οι γενιές μειώνονται. Εάν βάλεις απέναντι μία οικογένεια, πόσα χρόνια θα ζήσει, και αν βάλεις δύο άτομα, τον πατέρα και το γιο, και ο γιος δεν κάνει παιδιά, ουσιαστικά μικραίνει ο χρόνος ζωής συλλογικά, έτσι. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάποιες φορές είναι παραπλανητικό να κατέβουμε στο ατομικό επίπεδο και να πούμε ζούμε 10 χρόνια παραπάνω. Ναι, αλλά άμα δεν συνεχιστεί η γενιά, ποιος ζει? Άρα μειώνεται. Υπό αυτή την έννοια είχαν και μια σοφία οι άνθρωποι, έτσι, με τις γενιές και με την οικογένεια και τη σχέση. Τώρα δεν ξέρω τι. Ναι, ήθελα να πω λοιπόν, ναι, σωστά το λες, έτσι είναι τα πράγματα. Και γι' αυτό αυτή είναι η αντίφαση, μια γεράσκουσα κοινωνία η οποία υμνεί τη νεότητα, δηλαδή υμνεί το παρόν της. Γιατί δεν έχει αναφορά σε ένα μέλλον, επιλέγει να μην έχει αναφορά σε ένα μέλλον. Αλλά πέρα από αυτό, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι δικαίωμά του κτλ., θεωρείς ότι εκλείπει και η αναγωγή στο παρελθόν προφανώς, έτσι. Δηλαδή τα διδάγματα του παρελθόντος, γιατί σε όλο το βιβλίο ακολουθεί ένα σχήμα. Yeah. Σε πολλά εισαγωγικά σπέγκλεριανό από τον Όσβαλτ Σπέγκλερ, δηλαδή μιας κυκλικής πορείας του πολιτισμού με την γέννηση, την ακμή, την παρακμή και τη γέννηση και την ακμή και την παρακμή και τα λοιπά, μπορεί να προχωράει αυτό. Δεν σημαίνει. Κάτι ναι. Εδώ, αν ναι. Διακόπτω. Όλοι οι πολιτισμοί πλην του ευρωπαϊκού είχαν κυκλική αντίληψη της ιστορίας. Δεν είναι σπέγκλεριανό το σχήμα. Το οποίο είναι και Ινδί. Το οποίο όμως δεν είναι και πολύ χριστιανικό όμως. Ναι. Απλά στην Ευρώπη έγινε γνωστό από το. Έγινε γνωστό από το Σπέγκλερ, βέβαια. Βέβαια. Απλά θέλω να το τονίσω αυτό, ότι όλοι οι πολιτισμοί πλην του ευρωπαϊκού εκοσμικευμένου χριστιανικού. Έτσι, δε έχουν μια αντίληψη κυκλικότητας. Ωραία. Ας το πάρουμε έτσι λοιπόν. Απλά ήθελα να το πω. Έτσι. Χάρη τη συζήτηση, ας το δεχτούμε αυτό. Αν και εγώ δεν είμαι, ως δηλώνοντας χριστιανός, δεν είμαι αυτή τη αντίληψη. Αλλά ας το δεχτούμε λοιπόν αυτό ως ένα ερμηνευτικό εργαλείο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι γενναίες να λειτουργούν με τις αναφορές τους στο παρελθόν και στο μέλλον, αυτό σημαίνει ότι δεν αντλούν διδάγματα. Δηλαδή, πώς συνδέεται με τα προηγούμενα. Λέει, είπαμε για τη Μέρκελ. Τι είπαμε για τη Μέρκελ? Είπαμε ότι αν ζούσε. Παναγία μου. Ότι αν ήταν στα πράγματα, η γυναίκα να ζήσει 200 χρόνια, αν ήταν στα πράγματα η Μέρκελ, δεν θα γινόταν ίσως το ουκρανικό ζήτημα.
Γιατί? Γιατί η Μέρκελ ανοίγε τη βιογραφική της πορεία στην Ανατολική Γερμανία. Ναι, ναι, ναι. Είχε μνήμες. Μιλούσε με ανθρώπους που ζούσαν, άσχετα ήταν δεξιά, που ζούσαν, έζησαν τον κομμουνισμό, νομίζω και ήδη ήταν μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας της Ανατολικής Γερμανίας. Είχε μία αναγωγή. Τώρα οι γενναίες δεν έχουν αναγωγή. Όχι. Άρα είναι πιο κοντά στον Ευρωατλαντικό. Και έχει και η Αμερική μία ερμηνεία για τις γενιές, η οποία είναι, τι να πεις, καλή. Δηλαδή κάνει αμερικανοποίηση του θέματος, δεν το θέτει στο πλαίσιο που το αναφέρεις εσύ πολύ σωστά, αλλά λέει Generation Z, ακούει αυτή τη μουσική και χρησιμοποιεί iPhone. Και τι πάει να πει ότι χρησιμοποιεί iPhone? Η γενιά, το περιεχόμενό της, το παίρνει από την ιδιαιτερότητα, όπως ανέφερες για τη Μέρκελ, που θα ζήσει. Η γενιά που έζησε τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, η γενιά που ζει το μεγαλύτερο άνοδο βιωτικού επίπεδου στην ανθρώπινη ιστορία στην Κίνα, δεν έχει τα ίδια περιεχόμενα και τις ίδιες εμπειρίες με τη γενιά που έζησε την 11η Σεπτεμβρίου και την κατάρρευση της αμερικανικής ηγεμονικής ισχύος που ζει σε όλο τον πλανήτη πλην Ευρώπης. Να μου πεις αν συμφωνείς ότι πλέον η αμερικανική, τέλος πάντων, η δυτική ηγεμονία δεν θέλει να ερμηνεύσει το παρελθόν. Θέλει να το καταργήσει. Υπάρχει ένα επαναστατικό πνεύμα στην Ευρώπη γενικά ή στη Δύση, αν το πούμε, που κάνει το μες με το παρελθόν και το αποκόβει. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και σε μη εκδυτικισμένους ιδιαίτερα πληθυσμούς στην Ευρώπη, το οποίο τώρα αυτό σε εισαγωγικά, γιατί η Σέρβη είναι από τους πιο ευρωτραφείς ανθρώπους στην Ευρώπη, που μιλάς με ένα Σέρβο, για παράδειγμα, μίλησα και μου λέει: έχουμε μία τομή από τότε που έπεσε το καθεστώς. Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση. Έχουμε μία τομή με τον πόλεμο, έτσι. Εμείς με τον εμφύλιο. Είναι κάποιες εμπειρίες τραυματικές που οδηγούν σε τομές με το παρελθόν και σε σβήσιμο, να το πω έτσι. Το οποίο βέβαια οδηγεί πάντα σε ανομαλίες, σε δυσκολίες, σε ταυτότητα κλπ. Κλπ. Αλλά υπάρχει και ένα τέτοιο πνεύμα στην Ευρώπη. Επαναστατικότητα και ρήξης με το παρελθόν ναι. Και σβήσιμο του προηγούμενου. Εγώ να καταθέσω εδώ μία, μου έκανε εντύπωση, πριν από ένα μήνα, δύο μήνες, τώρα δεν θυμάμαι, κυκλοφόρησε το Der Spiegel, το οποίο έβγαλε, το Der Spiegel, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ναι. έχει και αφιερώματα ιστορικά, Geschichte, έτσι, τα οποία μπορεί να τα βρει κάποιος και στα περίπτερα και τα λοιπά, τυχαίνει να τα αγοράζω και το ένα και το άλλο. Ή μάλλον όχι, συγγνώμη, δεν ήταν το Der Spiegel, ήταν η Die Zeit, η οποία είχε ένα ιστορικό αφιέρωμα, λάθος. Η Die Zeit λοιπόν είχε ένα πρόσφατο ιστορικό αφιέρωμα για το Στάλιγκραντ. Mm-hmm. Νομίζω είναι κάπου η ημερομηνία που ταιριάζει να κάνει αφιέρωμα. Διαβάζοντας το λοιπόν, ήθελα να δω πώς ερμηνεύουν, όχι την ήττα τους, αλλά πώς ερμηνεύει ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος ένα γεγονός του παρελθόντος τραυματικό. Μιλάμε για ένα τραυματικό γεγονός για τον Μέσο Γερμανό. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι καταρχήν μικτήριζε τους Ρώσους, διότι με τον Πούτιν θέλουν να εκμεταλλευτούν το Στάλιγκραντ για να πούνε ότι πάλι εδώ είμαστε νικηφόροι και προελάβουμε κατά των ναζιστών. Τους κορόιδευε. Το γερμανικό τους κορόιδευε. Ναι. Ήθελε να πει, κοιτάξτε τώρα τι έρχεται να κάνει ο Πούτιν τώρα. Και από την άλλη, όσον αφορά τους εαυτούς τους, το παίρνανε ως το απομονώνα στο ιστορικό τότε παρόν. Δεν προχωρούσανε σε μία ερμηνεία το τι το Στάλιγκραν θέλει να πει για την τωρινή Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό εξηγείται ψυχολογικά. Ναι. Σου λέει, εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι, εμείς φταίμε, τώρα μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί πάλι εμείς θα βρεθούμε στο ειδόλιο του κατηγορουμένου. Αλλά νομίζω, με αφορμή αυτό, νομίζω ότι ο ευρωατλαντικός κόσμος έχει μπει σε μία ατραπό, η οποία είναι η όσο το δυνατόν άρνηση της ιστορικής μνήμης από το φόβο της εκμετάλλευσής της ή η μεμονωμένη και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Δηλαδή έχουμε μία ερμηνεία ιστορική από το δυτικό κόσμο, η οποία όμως είναι επικεντρωμένη σε έναν δικαιωματισμό που λένε. Ενώ ο ανατολικός κόσμος ακόμα αντλεί διδάγματα ιστορικά και γεωπολιτικά. Ο δυτικός κόσμος δεν θέλει να αντλεί διδάγματα γεωπολιτικά. Οπότε εδώ μπαίνει και ο δικαιωματισμός. Δεν ξέρω, ο δικαιωματισμός πώς τον βλέπεις εσύ? Αυτό που έχω στο βιβλίο σαν αναφορά είναι ότι παρατηρείται μια τάση τις τελευταίες δεκαετίες συρρήκνωσης του χώρου της πολιτικής με την έννοια των αποφάσεων και διεύρυνσης της
top-down, από τα πάνω προς τα κάτω, που δεν έχει συμμετοχή ο πολίτης, της ενός νομικισμού και σε εισαγωγικά πολιτικών σε πληθυντικό ξενικό, έτσι, πολιτικών που νομοθετούνται χωρίς να υπάρχει επικοινωνία με την κοινωνία και με τους πολίτες. Οπότε βλέπω μία σύγκρουση της δημοκρατίας, να το πούμε απλά, έτσι, και μία ενίσχυση και διεύρυνση από τα πάνω προς τα κάτω να περνάνε νομοθετήματα. Αυτό μπορώ να πω, έτσι, στα πλαίσια του βιβλίου. Τώρα δεν ξέρω να το αναπτύξουμε παρακάτω. Υπάρχει μία σύγκρουση νομικισμού πολιτικής με πολιτική στον ενικό, με την έννοια πώς θα συμμετέχει ο πολίτης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατά πόσο περνάνε νομοθετήματα τα οποία δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος ή δεν έχει τρόπο να δηλώσει, να ψηφίσει ή οτιδήποτε. Άρα δεν είναι τυχαία η αναφορά μου σε αυτό το παράδειγμα του Στάλιγκραντ. Έρχεσαι και μου δίνεις μια αφορμή να το ξανασκεφτώ. Διότι η πολιτική, αν σκεφτεί κανείς και τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία είναι η αφετηρία της νεωτερικότητας στην Ευρώπη, η πολιτική με κεφαλαίο πι ήταν πάντοτε ζυμωμένη με αίμα και χώμα, με αίμα και σκόνη, έτσι. Είναι σαρκωμένη η πολιτική. Η Γαλλική Επανάσταση είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα γι' αυτό. Έτσι, η Γαλλική Επανάσταση έχουμε εμφύλιο πόλεμο, έχουμε πόλεμο με τους Γερμανούς, με τους Πρόσους, με τους Γερμανούς, έτσι, με τα γερμανικά κρατήδια που εισβάλλουν. Έχουμε αίμα, έχουμε φοβερά πράγματα. Και μέσα από αυτό την κολυμβήθρα του αίματος γεννιέται η πολιτική στην νεωτερική Ευρώπη. Αυτό που λες εσύ δεν είναι πολιτική, λοιπόν. Ναι. Η ρητορική των δικαιωμάτων, ο συνταγματισμός αυτός ο αφηρημένος, είναι αποστηρωμένος από το αίμα και από το χώμα. Άρα όλο αυτό το περί δικαιωμάτων, γι' αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, λέω, μα τη μνήμη, την απεμπολής, ναι, την αποστηρώνουν, θέλουν να υπάρχουν συνταγματικά κείμενα, τεχνικές οδηγίες, και να μην υπάρχει αίμα μέσα σε όλα αυτά. Θα θέσω ένα διεισμό που έχω στο βιβλίο μέσα. Δεν συνηθίζω να έχω διεισμούς. Συνήθως έχω για να ασκώ κριτική. Ιστορία και δίκαιο. Ουσιαστικά αυτή, με άλλα λόγια, είναι και η σύγκρουση, ότι έχουμε ένα δίκαιο που προκύπτει από μια ειρηνική τάξη και θα, από τα πάνω προς τα κάτω, μπορεί να διαχυθεί. Και από την άλλη έχουμε μια ιστορία η οποία είναι παγωμένη. Έτσι, θα θέλαμε να είναι παγωμένοι. Είναι Pax Americana κάθε ή Pax Δυτική, ό,τι θέλουμε μπορούμε να πούμε. Υπάρχει μια ένταση εκεί. Δεν θέλουμε να επανέλθει η ιστορία. Φοβόμαστε τον πόλεμο, φοβόμαστε την πολιτική. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Οι μάζες έρχονται στην πολιτική. Αυτά είναι οχλοκρατίες. Τα ζήσαμε κλπ. Οπότε είναι, νομίζω, ο ένας πόλος από αυτό που λες. Και απ' την άλλη είναι μια ειρήνη με το δίκαιο, με τα δικαιώματα κλπ. Τα οποία νομοθετούνται και θα προσαρμοστούν οι άνθρωποι ήρεμα και ωραία. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια ένταση. Αλλά το ξαναλέω, είναι η επιστροφή της ιστορίας γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η επιστροφή της ιστορίας, και δεν αρέσει καθόλου. Τώρα το είναι ο Ρώσος και φταίει ο Ρώσος είναι άλλο θέμα. Επιστρέφει η ιστορία στην Ευρώπη στην πράξη. Δυστυχώς με σφαίρες, αίμα, όπως αναφέρεις. Εγώ. Ναι, η πολιτική λοιπόν είναι μια δύσκολη ιστορία και απεμπολείται, έτσι, από το φαντασιακό, το δυτικό. Εδώ μου δίνεται η αφορμή να σκεφτώ λίγο και τις κατηγορίες που απευθύνει η Δύση προς τους ηγέτες του Νότου, με την ευρεία έννοια. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι τον Μπολσονάρο. Μου έρχεται στο καλά, ο Πούτιν είναι πάντοτε στο προσκήνιο των κατηγοριών. Ο Μόντι στην Ινδία. Ο Μόντι βεβαίως με το ινδουιστικό φονταμεταλιστικό, τέλος πάντων, κίνημά του. Ο Κινέζος ακόμα, ο Σι Τσι, πώς λέγεται ακριβώς, ο πρόεδρος. Τι άλλο να θυμηθώ. Η κατηγορία που τους απευθύνουν είναι ότι είναι αυταρχικοί ηγέτες, άρα είναι αντιδημοκράτες, ωραία, και ότι είναι λαϊκιστές. Mm-hmm. Και για τον Ερντογάν το λένε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ότι είναι λαϊκιστές. Δηλαδή αυτό που απευθύνουν στους εχθρούς τους είναι ένα από τα δύο, από τις δύο κατηγορίες, παύλα βρισχές, είναι ότι είναι λαϊκιστές. Αυτό εμένα, πέρα από την από το γεγονός ότι είναι ένα σλόγγαν καταναλωτικό, ωραία, θέλει να δηλώσει και κάτι, νομίζω. Θέλει να δηλώσει ότι μακριά από μας ο λαϊκισμός. Τον λαϊκισμό και στο πρόσωπο του Τραμπ, έτσι, τον απεχθάνονται οι τεχνοκρατικές ελίτ της Δύσης. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι γιατί τον απεχθάνονται,
Γιατί λένε είναι φασιστικός. Ναι. Καταρχήν δεν είναι φασιστικός. Ο φασισμός ήταν κάτι άλλο. Ο λαϊκισμός είναι λαϊκισμός. Και έχει μία, για μένα προσωπικά, επαναφέρει την πολιτική. Μήπως τελικά λοιπόν στην κατηγορία για λαϊκισμό απέναντι σε αυτούς τους ηγέτες του Νότου θέλουν να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε την επαναφορά της πολιτικής. Εμείς θέλουμε να ζούμε στο τεχνοκρατικό, συνταγματικό, δικαιωματικό κόσμο μας. Ναι. Τώρα, αυτό θέτει θέματα που μπορούν να γίνουν μια ολόκληρη εκπομπή. Θα προσπαθήσω να είμαι πυκνός και να τα θυμηθώ. Αρχικά, έχουμε ζήτημα φιλελευθερισμού δημοκρατίας, το οποίο είναι παραδοσιακό, αλλά σε αυτές τις μέρες μας έχουμε το εξής. Η μόνη δημοκρατία είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία, οποιαδήποτε άλλη δημοκρατία δεν υπάρχει. Εδώ πέρα έρχεται και το ζήτημα δημοκρατιών αυταρχιών που προσπαθεί να προωθήσει ο Biden και οι Ηνωμένες Πολιτείες και να πει ότι όλοι αυτοί είναι αυταρχικοί και υπάρχει από την άλλη ο δημοκρατικός κόσμος, ο οποίος όμως είναι μόνο φιλελεύθερος δημοκρατικός. Το ξαναλέμε, δεν υπάρχει άλλη μορφή δημοκρατίας. Βέβαια, αυτό είναι μια παραδοσιακή ένταση η οποία υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο που λέω, αλλά στις μέρες μας βλέπουμε το εξής. Έχουμε και βλέπουμε γκρίνια στη δεξιά και γκρίνια στην αριστερά και έχει ενδιαφέρον. Έχουμε τη διεύρυνση του φιλελευθερισμού σε επίπεδα που ένας οικονομιστής δεξιός θα πει τι φιλελευθερισμός. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ο φιλελευθερισμός ήταν οικονομία και κάποια άλλα πράγματα. Και συρρήκνωση της δημοκρατίας, και γκρινιάζουν από την αριστερά, μέχρι αυτά τα δύο να συμπέσουν. Οπότε έχουμε μια διεύρυνση του φιλελευθερισμού και με τα δικαιώματα, όπως το αναφέρεις, και μια συρρήκνωση του χώρου των αποφάσεων και της δημοκρατίας, μέχρι να υπάρξει αποκλειστικότητα και ταύτιση δημοκρατίας και φιλελευθερισμού. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οικοδόμημα φοβάται σαν το διάολο το λιβάνι, τα δημοψηφίσματα και οτιδήποτε, γιατί είναι τέτοια η δομή της. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτός ο τεχνοκρατικός, η δυτικός ή όπως θέλουμε να το πούμε κόσμο, είναι προοδευτικός ως περιεχόμενο, αλλά σαν πρακτική είναι top-down από τα πάνω προς τα κάτω. Είναι ολιγαρχικός, να το πούμε έτσι. Μία περίοδο είχα γράψει λίγο χιουμοριστικά για όσους ξέρουν. Demestre με προοδευτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, σαν να έχεις, ο Demestre ήταν κλασικός μοναρχικός κλπ. Κλπ. Αλλά να έχει προοδευτικές αξίες. Οπότε υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στο από κάτω προς τα πάνω που έρχεται και στο από πάνω προς τα κάτω που θεσμοθετείται και περνάνε δικαιώματα κλπ. Αυτό προκύπτει από ένα χάσμα κοινωνίας, ελίτ, κοινωνίας στεγανοποιημένης πολιτικής, στεγανοποιημένων κομμάτων στην Ελλάδα και όχι μόνο, έχουμε πρόβλημα. Πιστεύει κανείς τι ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος της Ρωσίας μέσα στο κοινοβούλιο? 95%, 90%. Πιστεύει κανείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής κοινωνίας? Τι θέλω να πω. Η κοινωνία έχει αυτές τις ιδέες και η πολιτική έχει συρρυκνωθεί, έχει στεγανοποιηθεί. Έχει απομακρυνθεί από τη λαϊκή. Φυσικά. Δεν υπάρχει αντιπροσώπευση. Δεν δουλεύει αντιπροσώπευση. Είναι πολύ απλό. Υπάρχουν επιχειρήματα. Είδαμε όταν δούλεψε με εκλογές βγήκε ο Χίτλερ. Ο λαός δεν είναι πάντα σοφός κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει το χάσμα. Αυτό το χάσμα, πέρα από του ηττημένου τη παγκοσμιοποίηση που λένε πάρα πολύ στην Αμερική, είναι που δημιουργεί την ζωτικότητα και τη δύναμη αυτού που λέμε λαϊκισμός. Είναι επίσης και η ένταση επαρχίας και Μητρόπολης. Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2020, οι 20 μεγαλύτερες πόλεις όλες ψήφισαν δημοκρατικώς. Αυτό είναι πασιφανές χάσμα επαρχίας Μητρόπολης. Νομίζω στο βιβλίο σου έχεις κεφάλαιο γι' αυτό. Ναι, γιατί το θεωρώ θεμελιώδη ζήτημα. Τη μητροπολιτική διόγκωση ή συνδεσιμότητα, διασύνδεση? Και τη διασύνδεση, αλλά την ένταση που δημιουργείται ανάμεσα σε επαρχία και Μητρόπολη και την αυτονόμηση σε κάποιες περιπτώσεις των Μητροπόλεων από τις εδαφικές τους βάσεις που είναι τα εθνικά τους κράτη. Ήταν χαρακτηριστικό στο Brexit. Ναι, το Λονδίνο. Το Λονδίνο εναντίον της Αγγλίας ήταν, του αγγλικού εθνικισμού. Έτσι. Δηλαδή, στη Γαλλία, στο Παρίσι, είχαμε τους κτηνοτρόφους να έχουν αρνιά κάτω από τον πύργο του Άιφελ, τρακτέρια και τα κίτρινα γκυλέκ. Όλη η επαρχία ήρθε στη Μητρόπολη. Έτσι. Ναι, είναι ένας περίεργος εμφύλιος μέσα στο έθνος. Ναι, στην Αμερική πιο έντονο. Δηλαδή βάζεις εδαφικά έναν χάρτη και είναι κατακόκκινος ρεπουμπλικανός. Έτσι, δεν ψηφίζουν βέβαια τα εδάφη, σωστά το λένε αυτό οι δημοκρατικοί, και έχεις τους δημοκρατικούς να έχουν πάρει όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Λος Άντζελες, ναι. Έτσι, αυτό δείχνει ότι λίγο το αριστερά-δεξιά δεν δουλεύει και δουλεύουν άλλα πράγματα. Γιατί αυτά τα σχήματα τα χρησιμοποιούμε, αλλά σαν αναλυτικές κατηγορίες ερμηνείας των πραγμάτων μπορεί να μην λειτουργούν, να δυσλειτουργούν. Όταν ο άνθρωπος στην επαρχία
για παράδειγμα, ένας αγρότης στη Θεσσαλία είναι πιο κοντά με έναν σικελό αγρότη ή με έναν κάτοικο της Βρετάνης από ότι είναι με ένα Παρισιάν ο κάτοικος της Βρετάνης ή από ότι είναι με έναν Αθηναίο ο αγρότης ο Θεσσαλός. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι χωρίς αιτία ο λαϊκισμός. Είναι κρίση και του φιλελευθερισμού, είναι και αυτή η σμίκρυνση της δημοκρατίας και η διεύρυνση του φιλελευθερισμού που γκρινιάζουν όλοι. Είναι και το τεχνοκρατικό από πάνω προς τα κάτω. Είναι και η επιβολή, η προσπάθεια επιβολής ή κανονικοποίησης της κοινωνίας σε συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία μπορεί να θεωρούνται, ας πούμε, πώς να το πω, αυτά που πρέπει να ισχύουν είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, είναι παντού. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το θέμα του λαϊκισμού ως επιστροφή της πολιτικής και σε ιστορική προοπτική. Εγώ να τολμήσω μία περίεργη σκέψη, η οποία τώρα ακριβώς μου γεννήθηκε, όταν έλεγες για την top-down παραγωγή πολιτικής. Θυμάμαι, τώρα δεν έχω πρόχειρα τα ονόματα, θυμάμαι ότι κατά τον 1789 έγινε η Γαλλική Επανάσταση, μιλάμε τέλος του 18ου αιώνα. Από τον 17ο αιώνα και μετά, στη Γαλλία, έχουμε τη μοναρχία, η οποία ποτέ δεν ήταν απόλυτη όπως νομίζουμε, η οποία συνδυαζόταν από μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της ίδιας της μοναρχίας, από μεταρρυθμιστικές προσπάθειες υπουργών, κυρίως υπουργών οικονομικών, όσον αφορά το θέμα της οικονομικής και της νομικής ρύθμισης της επικράτειας. Mm-hmm. Εκεί είχαμε όντως μία top-down πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βολτέρος, ο Ρουσό και όλοι αυτοί, το κύκλωμα, ο Ρουσό όχι, αλλά ο Βολτέρος και ο Ντιντερό, ήταν στα σαλόνια της αριστοκρατίας, έτσι. Δεν ήταν στο δρόμο παιδιά του λαού. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Μετά από λίγα χρόνια έγινε η Γαλλική Επανάσταση και έπεσε. Mm-hmm. Κατέρευσε το σύστημα. Δηλαδή, αν κάνω έναν παραλληλισμό που είναι πάντοτε επικίνδυνο στην ιστορία, και τότε που έπαινε τα λίσθια ο θεσμός της μοναρχίας, δεν το καταλαβαίναν βέβαια τότε οι άνθρωποι, και τότε είχαμε φαινόμενα σμίκρισης του πολιτικού και διόγκωσης συνταγών οικονομικών και τεχνοκρατικών λύσεων για την εσωτερική μεταρρύθμιση της μοναρχίας. Άρα, τα κεφάλια που ξέρανε, οι γνώστες, καταλαβαίναν με έναν ενδόμηχο τρόπο ή και συνειδητό ότι η φωτισμένη μοναρχία έχει πρόβλημα και προσπαθούσαν να τη μεταρρυθμίσουν. Mm-hmm. Στην προσπάθειά τους αυτή, που γεννιέται, που έχουμε και τις ιδέες του Βολτέρου, του Ντιντερό, το διαφωτισμό, έτσι, στην προσπάθειά τους αυτή, η προσπάθειά τους αυτή κατέληξε στο αίμα της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή άνοιξαν οι πόρτες και μπήκε το αίμα. Ενώ αυτοί δεν μπορέσαν να κρατήσουν τις πόρτες κλειστές. Αυτό μου δίνει μια αφορμή να σκεφτώ και το σήμερα. Μήπως ζούμε λοιπόν πραγματικά στο τέλος μιας εποχής όπου υπάρχει μια τεχνοκρατική ολιγαρχία, μια σμίκριση του πολιτικού και μια κατηγορία για τον λαϊκισμό που τι σημαίνει τελικά, ότι φοβόμαστε μήπως το λαό. Λέω εγώ, πέρα από την κατηγορία, το ιδεολόγημα, αυτό που είπες εσύ για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, έτσι. Μήπως τελικά φοβόμαστε το λαό και κλεινόμαστε λίγο, μήπως είμαστε σε μια φάση γαλλικής μοναρχίας που σου λέει, όπου εδώ πέρα θα ξεσηκωθούν και θα μας πάρουν το κεφάλι, οπότε να το μεταρρυθμίσουμε λίγο το σύστημα, να το στεγανοποιήσουμε. Εδώ πέρα όμως έρχεται το ερώτημα, για ποιο λαό μιλάμε. Κάποτε υπήρχε λαός, υπήρχαν Γάλλοι, υπήρχαν τέλος πάντων, Ιταλοί, ας το πούμε πριν ενωθούν, γιατί και αυτοί δεν ήταν ένας λαός, ούτε οι Γερμανοί ήταν ένας λαός, αλλά τέλος πάντων, χοντρικά να το πούμε έτσι, υπήρχε λαός. Τώρα, η έννοια του λαού παίρνει πολύ νερό, γιατί έχουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα. Δηλαδή, όταν η Γαλλία, το προλεταριάτο της Γαλλίας ή το πρεκαριάτο, που λένε κάποιοι, έχει να κάνει με Αλγερινούς δεύτερης γενιάς, με Μαροκινούς δεύτερης γενιάς κτλ. Παίρνω τη Γαλλία ως παράδειγμα, ή και η Γερμανία ακόμα περισσότερο. Για ποιο λαό μιλάμε. Δηλαδή, τελικά μήπως τα μεταναστευτικά, παύλα προσφυγικά ρεύματα, τα οποία εισραίουν στον δυτικό κόσμο και στην Αμερική, οι Ισπανόφωνοι και οι Μεξικανοί και από την Νότια Αμερική, μήπως είναι ένα ακόμα δείγμα ότι πάμε προς το τέλος μιας μεγάλης περίοδου ηγεμονίας της Δύσης. Όχι με την έννοια του φονταμενταλισμού και του ισλαμικού φανατισμού, αλλά με την έννοια ότι εμείς είμαστε τώρα ο λαός.
πολλά θέματα διαπλέκονται σε αυτή την επισήμανσή σου. Από πού να αρχίσω. Αρχικά, σίγουρα ο ερχομός των μεταναστευτικών ρευμάτων στις παλιές μητροπόλεις των αποικιών δείχνει αντιστροφή στη φορά κέντρου περιφέρειας. Δηλαδή, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το μεταναστευτικό αποκομμένα. Τώρα, προς το παρόν, δεν μιλάω, αλλά πρέπει να δώσουμε έτσι και μια εικόνα απομυστικοποιημένη, ο κόσμος να δει πιο καθαρά τι γίνεται με την μετανάστευση σε πλανητική κλίμακα. Αλλά, ας πω πρώτα. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Βλέπουμε στη Βρετανία έναν ινδικής καταγωγής πρωθυπουργό, στη Σκωτία έναν πακιστανικής καταγωγής πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα εκφράζεται πάρα πολύ έντονα, διαπρίσει ως κήρυκας της ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, γιατί από γενικά το ζήτημα της μετανάστευσης, θα αναφερθώ και γενικότερα. Εδώ πέρα έχουμε την παλαιά αυτοκρατορία. Αυτοί είναι όλοι από την αυτοκρατορία. Έχουν έρθει από την παλαιά αποικία. Αλλά θέλω να αγγίξω τώρα λίγο το ζήτημα γενικότερα και θα επιστρέψω σε πιο, ας πούμε, πιο ευρωκεντρικά σχήματα. Πού οφείλεται η μετανάστευση? Κατά βάση έχουμε τα αναπτυξιακά σχέδια και τα κράτη που αναπτύσσονται και έχουν κάποιες ανάγκες οικονομικά ή και δημογραφικά, θα έρθω σε αυτό. Τώρα μιλάμε για τεράστια κουβέντα όλη αυτή. Και από την άλλη έχουμε τα φιλελεύθερα κράτη τα οποία είναι υπέρ. Θέλω να δείξω ότι υπάρχει βούληση από τα φιλελεύθερα κράτη. Δεν είναι θύματα, είναι πολιτικοί. Ενεργοί δρόντες. Φυσικά την οποία την έχουν αποφασίσει και την έχουν θεσμοθετήσει. Ας τα πάρουμε λίγο με μια σειρά. Αναπτυγμένα κράτη. Τρεις πόλεις σε πλανητική κλίμακα μεγάλη που υποδέχονται μετανάστες υπάρχουν. Είναι ο αραβικός κόσμος, όσο και αν δεν μας αρέσει, οι Άραβες του κόλπου. Είναι η Αγγλόσφαιρα και είναι και η Ευρώπη. Οι τρεις μεγάλοι πόλοι είναι αυτοί. Θα πω ενδεικτικά. Τα μεγαλύτερα σε ποσοστά μεταναστών κράτη, δηλαδή που έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό μεταναστών, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία, τα τρία πρώτα. Για τα δύο μπορούμε να πούμε ότι έχουν μικρό πληθυσμό, οπότε δικαιολογείται το ποσοστό. Η Σαουδική Αραβία έχει περίπου 35 εκατομμύρια κόσμο. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες χώρες. Ακολουθεί η Αυστραλία και ο Καναδάς. Από την Ευρώπη. Η πρώτη είναι η Γερμανία και η Σουηδία. Οπότε αυτή είναι η βασική πόλη και πρέπει να το δούμε γιατί δεν έρχεται πλέον μόνο η μετανάστευση στην Ευρώπη, άσχετο ότι η Ευρώπη είναι γερασμένη, είναι ζαρωμένη και γίνεται πιο έντονο, δεν έχει τις δυνάμεις ούτε αφομοίωσης. Και όπως μου είπε και μία σερβίδα της προάλλης, μου λέει: έχουμε γεμίσει Ουκρανούς και Ρώσους. Θετικά, όχι άσχημα, αλλά επειδή είμαστε μικρή χώρα, λέει, το καταλαβαίνουμε παντού. Έτσι, όσο είναι μικρή, είναι γερασμένη κοινωνία, φαίνεται πιο έντονο. Οπότε θέλω να τονίσω το ζήτημα του αναπτυξιακού κράτους. Τρεις είναι οι πόλοι. Θα επανέλθω στην Ευρώπη. Δεύτερον, το ζήτημα του φιλελεύθερου καθεστώτος. Υπάρχουν αναπτυγμένα κράτη που δεν θέλουν μετανάστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πλούσια. Η Ιαπωνία. Έτσι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα, έχουμε μια επικάλυψη ανάμεσα στο φιλελεύθερο κράτος και το κράτος που έχει αναπτυξιακά σχέδια που είναι οι Άραβες του κόλπου. Έτσι. Δεν συμπίπτουν, αλλά υπάρχουν. Τώρα, ειδικότερα για την Ευρώπη. Έχουμε sui generis που λέμε ειδικότερες συνθήκες. Ανέφερα την Βρετανία. Εκεί πέρα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι παλιά αυτοκρατορία. Και έρχονται. Δεν είναι ξένοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν μιλάμε για την Ευρώπη γενικά. Η Γαλλία. Η Γαλλία τώρα έχει πάλι από τις παλιές της αποικίες. Άλλος ένας ακόμης παράγοντας που ερμηνεύει έτσι όλη την κατάσταση και θα φτάσω σε αυτόν που δεν έχει καθόλου βούληση μέσα, που είναι ο φυσικός, που είναι η δημογραφία. Άλλος παράγοντας είναι, πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή. Η θεόσταλτη ηγεμονική δύναμη έχει δημιουργήσει γύρω στα 30 εκατομμύρια εκτοπισμένους εσωτερικά και εξωτερικά στη Μέση Ανατολή. Αφγανιστάν, Συρία, Ιράκ. Εντάξει. Ναι, μεν είναι πρόσφυγες, δεν είναι μετανάστες, πρέπει να το διαχωρίσουμε, απλά είναι στα γενικότερα ρεύματα που υπάρχουν. Και για να φτάσω και στο άλλο που δεν έχει καθόλου σχέση με την πολιτική ή τέλος πάντων έχει, αλλά ας μην επεκταθούμε. Η Ευρώπη έχει γεράσει, έχει ζαρώσει, η φύση απεχθάνει το κενό, πιο δυναμικές κοινωνίες, πιο ζωτικές κοινωνίες έρχονται και γεμίζουν. Όχι χωρίς απαραίτητα θέληση, αν και τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει ένα φρένο. Οπότε γενικότερα πρέπει να ειδωθεί σε ένα πλαίσιο ευρύτερο η μετανάστευση, στο πώς αποφασίζουν τα κράτη. Παράδειγμα, να πούμε και αυτό σαν στατιστικό, έχει ενδιαφέρον. Κράτος με κράτος, σαν μετανάστευση, ποσοτικά είναι το Μεξικό ήπιο. Δεύτερο είναι το Συρία-Τουρκία,
Δηλαδή, ποσοτικά πόσο πολύ πάνω από ένα κράτος, και συνήθως είναι κράτη κοντινά εκτός από άλλη περίπτωση. Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ρωσία, Ουκρανία, Ουκρανία, Ρωσία και λόγω του πολέμου. Και μετά έχουμε Ινδία, Αμερική. Αυτά είναι τα μεγάλα ποσοτικά ρεύματα από κράτος σε κράτος, έτσι. Τώρα μίλησα για το ζήτημα της μετανάστευσης γενικά. Άμα πάμε στο ζήτημα του λαού, εκεί πέρα και πάμε στη top-down πολιτική που ανέφερες, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να θέσω γενικά το ζήτημα της μετανάστευσης όσο πιο πυκνά μπορώ. Άμα πάμε σε αυτό το ζήτημα, έχουν πλεονέκτημα οι ελίτ υπό την εξής έννοια. Παλιότερα στη Γαλλική Μοναρχία ήταν μόνη της η ελίτ, τώρα είναι όλες οι ελίτ ευρωπαϊκές μαζί, άμα θέλουν να συσπηρώθουν. Οι λαοί τους είναι πολύ πιο γερασμένοι από ότι ήταν οι λαοί τότε. Έχουν αλλάξει τα αξιακά πρότυπα. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα το μεταναστευτικό, όπως και να το δούμε. Βέβαια, δεν ξέρεις τι μαγιά μπορεί να δημιουργηθεί. Έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, ο Ουέλμπεκ στο βιβλίο του τι δείχνει. Το φόβο χριστιανοί και μουσουλμάνοι συντηρητικοί να συμμαχήσουν, ας πούμε. Έτσι. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γεννήσει η ιστορία. Απλά θέλω να πω ότι οπωσδήποτε υπάρχει πλεονέκτημα για τους από πάνω να χειριστούν πιο εύκολα τους από κάτω σε άπειρους τομείς. Είτε είναι ότι είναι γερασμένοι, είτε είναι ότι έχουν εξαντληθεί αξιακά ή ότι δεν είναι τόσο δυναμικό το έθνος και η δημοκρατία και τα οράματα, είτε είναι ότι πολύ απλά όλοι οι ευρωπαϊστές μαζί, οι ελίτ των κρατών, άμα δεν θέλουν κάτι, δεν γίνεται. Τα είδαμε και εδώ. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι, όλα αυτά διαπλέκονται πάρα πολλά θέματα. Ναι, οπωσδήποτε το μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό, έχει πολλές διαστάσεις. Και θα μας απασχολήσει, γιατί έχει και τη διάσταση, όχι την πολιτική, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί για παράδειγμα, το αναφέρω στο βιβλίο, η Ευρώπη έχει πέσει από τη δεύτερη θέση που ήταν παραδοσιακά πληθυσμιακά. Την έχει ξεπεράσει εδώ και 2-3 δεκαετίες η Αφρική. Έτσι. Ναι, η Αφρική είναι βέβαια. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο για να μην δημιουργηθεί έτσι ένας πανικός. 87 εκατομμύρια στην Ασία μετανάστες, 86 εκατομμύρια στην Ασία μετανάστες, 87 στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πολύ μικρότερο πληθυσμό και είναι τεράστιο το μέγεθος, αλλά πλέον δεν έρχονται μόνο εδώ. Έτσι. Το 60% της μετανάστευσης είναι εκτός Δύσης πλέον. Έτσι, έχει οξυθεί. Ουσιαστικά το ζήτημα, το μεταναστευτικό, θα είναι ο ορισμός του άξονα βορρά-νότου. Τουλάχιστον για την Αμερική και για την Ευρώπη. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε υπάρχει αυτό το. Υπάρχει διάχυση μεταναστευτική. Εμείς το βλέπουμε ως Ευρώπη ότι αφορά εμάς, αλλά σίγουρα δεν αφορά. Και συνολικά, και κλείνω με αυτό, συνολικά στο πλανητικό πληθυσμό, μετανάστες είναι το 3,5% του παγκοσμίου πληθυσμού. Ναι. Περίπου. Άρα εδώ πέρα έχει σημασία και λίγο και η ζωτικότητα και το γύρας και η ανασφάλεια και η φοβία. Είχε γράψει κάποτε ο Νταβούτογλου και εντάξει, σταματάω. Ότι όταν σε παρακμή μια κοινωνία, αρχίζει να περιορίζεται στη κεντρική της γεωγραφία και να μην ανοίγεται. Αυτή τη στιγμή η Ινδία είναι πιο παγκοσμιοποιημένη από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Γιατί είναι δυναμική, ζωτική, έχει αυτοπεποίθηση και έχει ανοιχτεί όσο καμία άλλη. Η Αμερική πάει να κλείσει, έτσι, και με την ένταση με την Κίνα. Η Ινδία αυτή τη στιγμή απλώνεται παντού, παντού, με όλους τους τρόπους. Ναι, απλώς εγώ μένω, γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο για το μέλλον της πολιτικής, το γεγονός ότι τα μεταναστευτικά ή τα προσφυγικά ρεύματα με το δυναμισμό που έχουν και με την πληθυσμιακή, με την πληθυσμιακή δύναμη που έχουν και τη ζωτικότητα, αναπόφευκτα αλλάζουν το τοπίο σε επίπεδο λαού. Τουλάχιστον το σχήμα που είχαμε κληρονομήσει από την Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή λαός και πολιτική και εκπροσώπηση του λαού, άμεση ή έμεση, αρχίζει και δημιουργείται προβλήματα, έτσι. Η μηχανή δημιουργεί προβλήματα, γιατί το δεδομένο του λαού δεν υπάρχει πια. Οπότε, αν θέλαμε να δούμε λίγο την πολιτική δράση των παγκοσμιοποιημένων τεχνοκρατικών ελίτ, θα τους δίναμε ένα δίκιο σε τι. Στο ότι γνωρίζουν, εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Εδώ κάνω μια παρένθεση για να πω ότι η άγνοια και η επιπολαιότητα που βλέπουμε στην κοινωνία μας και σε επίπεδα επιστημονικά και γνωσιακά δεν αφορά όλη την κοινωνία και είναι εσκεμμένα, έχει εσκεμμένα διαχυθεί για να μπορεί η άρχουσα ελίτ να ασκεί την πολιτική της. Εγώ νομίζω ότι είμαστε ένα φεουδαρχικό μοντέλο όσον αφορά αυτό το θέμα. Κλείνω την παρένθεση. Τα μεταναστευτικά και τα προσφυγικά ρεύματα αλλάζουν το λαό. Ναι. Ο Ουέλμπεκ το λέει αυτό. Δηλαδή πια ο Γάλλος ο φτωχός ή ο μικρομεσαίος Γάλλος είναι μαζί με τον Αλγερινό, έτσι.
Απέναντί τους είναι η ελίτ του Παρισιού ή των μεγάλων χρηματιστηριακών κέντρων. Ό,τι συμβαίνει με τις πόλεις που είπες πριν, συμβαίνει και με το λαό. Υπάρχει ένα σπάσιμο της εθνικής ομοιογένειας. Αυτό το πράγμα λοιπόν, οι ελίτ που κυβερνούν και οι οποίες ξέρουν, προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, να το φιλτράρουν. Γιατί αλλιώς θα μπούμε σε μια κατάσταση πλήρους αναρχίας, την οποία τη φοβούνται, γιατί δεν ξέρεις ποτέ που θα σε βγάλει. Τα φίλτρα τους είναι η κατηγορία για λαϊκισμό, άρα όχι πολύ αποφάσεις να την παίρνει ο λαός, γιατί ο λαός μπορεί να είναι Αλγερινή, μπορεί να είναι Γάλλη, μπορεί να είναι δεν ξέρω ποιοι. Να τις παίρνουμε εμείς που ξέρουμε καλύτερα. Ναι. Ο λαϊκισμός τι σημαίνει? Ότι αυτοί που αντιτίθεται είναι αυτοί που είναι οι επαΐοντες. Ο λαός δεν ξέρει, εμείς ξέρουμε καλύτερα τα τεχνικά ζητήματα. Ναι. Έτσι. Άρα το στένεμα της πολιτικής που λέγαμε πριν έχει να κάνει και με αυτό. Και φυσικά οι τεχνοκρατικές λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες πάλι είναι συνέχεια αυτού του πράγματος. Δηλαδή ότι εμείς δεν εμπιστευόμαστε το λαό. Γιατί ποιον λαό έχουμε, αυτόν που έχουμε, άρα θα τις παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Και βέβαια ο καταναλωτισμός. Ο καταναλωτισμός ως αντίληψη σχεδόν υπαρξιακή για το δυτικό άνθρωπο, είναι ένας τρόπος να φιλτραριστούν οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην Ευρώπη. Άμα κυκλοφορείς κανείς και ακόμα και στις γειτονιές της Αθήνας, δεν μιλάω τώρα για το Παρίσι και το Λονδίνο, θα δει τους συμπαθέστατους μαύρους και Αιθίωπες και Σομαλούς και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, με τα κινητά τους, με το ένα, με το άλλο. Δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι, είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι κατατρεγμένοι, είναι διωκόμενοι άνθρωποι, αλλά χρησιμοποιούν την τεχνολογία, καταναλώνουν αυτό που τους αναλογεί, το καταναλώνουν. Άρα ένας ενοποιητικός παράγοντας που προβάλλουν οι ελίτ απέναντι στο λαό τους, που είναι απροσδιόριστος και τον φοβούνται, είναι και ο καταναλωτισμός. Σου λέει θα καταναλώσει, θα έρθει στα δικά μου μέτρα. Ο Σομαλός που φεύγει από μια οικογένεια 6 παιδιών και περπάτους 6 πόλητος. Θα έρθει στην Ευρώπη και θα γίνει και αυτός Ευρωπαίος. Αλλά δεν μπορώ να του δώσω και να παίρνει τις αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις κρατήσω εγώ γνωρίζω. Εδώ είναι λίγο φεουδαρχία το πράγμα. Βέβαια, είτε είναι ο Σομαλός είτε είναι ο Γάλλος, το ίδιο λένε. Δηλαδή, ούτε ο Γάλλος να πάρει αποφάσεις. Δεν το λένε επειδή είναι Σομαλός. Ναι, λες εσύ, ναι. Αλλά πάντως να θέσουμε και αυτή τη διάσταση. Σε μεγάλο βαθμό, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, όχι τους πρόσφυγες, έρχονται κατά βάση άνθρωποι που μπορούν να έρθουν. Οι πολύ φτωχοί δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, επίσης υπάρχει και μία άλλη διάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάζονται, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι ένας freedom fighter, ένας φακητής της δημοκρατίας στο Ιράν και τη Συρία, να αποτύχει το project, θα πρέπει να εγκολπωθεί στο σύμμαχό του. Έτσι, δηλαδή, παλαιότερα μπορεί να βλέπαμε, ας πούμε, σε χώρες της Ευρώπης, μοναρχικούς της Περσίας. Έτσι, απέτυχε το κίνημά τους στην Περσία. Οπότε έρχονται στη δημοκρατία. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και λίγο πιο περιπλεγμένα πράγματα. Πρώτον, ότι κατά βάση μετακινούνται οι άνθρωποι που μπορούν, θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους, αλλά έχουν και οικονομική δυνατότητα. Δεν περπατάνε στους δρόμους. Για να πληρώσουν τους ενδιαμέσους που θα τους φέρουν εδώ. Μπράβο. Και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι, όταν αποτυχάνουν τα project της Greater Middle East, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και του εκδημοκρατισμού της, και χάνουν οι τοπικοί σύμμαχοι των δημοκρατών της Δύσεως, πρέπει να εγκολυπωθούν. Οπότε θέλω να πω, έχει πολλές διαστάσεις το ζήτημα της μετανάστευσης και δεν είναι μονολυθικό. Άρα ο νότος, ναι. Για να γυρίσουμε στον άξονα που λέγαμε στην αρχή και για να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα, άρα ο νότος ως γεωγραφία και ως κοινωνίες και ως κράτη, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε αυτό, ως παράγοντες της διεθνούς πολιτικής, παίζει στο ίδιο γήπεδο με τον Βορρά. Δηλαδή, έχει τα νέα κέντρα ανάπτυξης, δηλαδή τώρα προϋποθέτουμε με αυτό που λέμε ότι αν εξαιρέσουμε μόνο το ζήτημα της κλιματικής μεταβολής που μπορεί να έχει στο βάθος κάτι, κατά βάση θα αναπτυχθούν νέοι πόλοι, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για να συνεχιστεί σε βάθος η μετανάστευση. Εκτός του κλιματικού παράγοντος, άμα δεν έχει νερό, άμα δεν έχει... Όχι, δεν το λέω για τη μετανάστευση. Εγώ άλλο ρωτώ και θέλω ίσως να κλείσουμε και με αυτό. Έχουμε τη Σαγκάη. Ναι, ναι. Και έχουμε και τη Νέα Υόρκη. Ναι. Η Σαγκάη είναι στην Κίνα, ίσως σε ένα δίκτυο ανατολικό διασυνδεδεμένη με πόλεις ναι, της Ανατολικής Ασίας, και έχει τη Νέα Υόρκη με το δίκτυό της του αγγλοσαξονικού κόσμου. Γιατί ο ένας είναι ο νότος
υποανάπτυξη και ο άλλος είναι ο Βοράς ή Δύση. Γιατί να προτιμήσει κάποιος που θέλει να πολεμήσει, δεν λέω τώρα ακαδημαϊκά. Ακαδημαϊκά όλα αναλύονται και επιστημονικά και με παραπομπές και τα λοιπά. Αλλά σε επίπεδο ενός μέσου ανθρώπου, ενός απλού ανθρώπου, ο οποίος νευριάζει λίγο και με την αμερικανική ηγεμονία και με τις αυθαιρεσίες και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Γιατί να επιλέξει τον ουρανοξύση της Σαγκάης από τον ουρανοξύση της Νέας Υόρκης? Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πάντοτε εγώ είχα τις αντιρρήσεις μου όταν μου λέγανε κάποιος άνθρωπος μπορεί να θέλει να ζήσει εκεί και όχι εκεί. Πολύ καλά θα κάνει, είναι μια ερώτηση οικονομίας και κατανάλωσης, αλλά είναι άλλο πράγμα η διεθνής πολιτική. Κάποιος μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει τη Σαγκάη για να κερδίσει να ανασάνει από το Λονδίνο ή από την Ουάσιγκτον. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι δημιουργείται χώρος προκειμένου αυτοί που έχουν την επιδίωξη να γίνουν ιστορικά και πολιτικά αντικείμενα. Υποκείμενα. Υποκείμενα, συγγνώμη. Να αποτινάξουν από πάνω τους το ζυγό που δεν τους αφήνει να ανασάνουν και να βρούνε χώρο. Αυτό είναι το βασικό. Δεν έχει να κάνει με το ατομικό επίπεδο. Στο ατομικό επίπεδο σε επιλέξει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν είναι θέμα αναπήσεις. Πολιτικά μιλώντας και σε επίπεδο κρατικό, είναι πολύ απλό. 150-200 χρόνια κυριαρχούν κάποιοι συγκεκριμένοι πόλοι που είναι γύρω από τον Ατλαντικό ωκεανό. Ο πλανήτης με την άνοδο όχι της Κίνας και της Ιαπωνίας και της Ινδίας θα κερδίσει βαθμούς ελευθερίας. Η Ινδία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι θα πάρουν επόμοι τους Άραβες και την Ανατολική Αφρική. Αυτή η περιοχή του πλανήτη ήταν από τα πλουσιότερα μέρη. Και πώς κατήντησε. Έχει μείνει ως ευάχο θαλασσινός στους παλιούς, που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, το ξέρουμε. Πλούσια περιοχή ήταν, την Παμπλούτ. Οι Ινδοί θα την ανεβάσουν, δηλαδή θα τραβήξει και ο ένας τον άλλον. Να αναφέρω κάτι συμπληρωματικά, επιστρέφω για να κλείσουμε, που σχετίζεται με τον Νότο και με την μετανάστευση. Τρία κράτη, τέσσερα, που δεν έχουν καθόλου μετανάστες, ποσοτικά, σε σχέση με το ποσοστό τους, είναι ελάχιστο, θέλω να πω. Αλλά αυτό συμβαίνει και επειδή έχουν μεγάλο πληθυσμό και είναι νεανικές κοινωνίες, γιατί δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι το ποσοστό και πόσο γερασμένη είναι η κοινωνία. Είναι η Κίνα, είναι η Ινδία, η οποία είναι εξαγωγής, είναι η Βραζιλία, τρεις από τις BRICS έτσι ήδη, και είναι και, βέβαια και η Ιαπωνία. Θέλω να πω, έχουμε ζωτικά, δυναμικά έθνη, τα οποία επανέρχονται και δεν έχουν ανάγκη να έχουν μετανάστευση ή κάνουν εξαγωγή μεταναστών. Έτσι, αυτό ήθελα να το πω. Αυτά θα γίνουν πόλη ανάπτυξης. Πόλη ανάπτυξης. Και το ζήτημα θα γίνει ακριβώς με την αστικοποίηση της Αφρικής σε άλλο επίπεδο. Αλλά... Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Νότος, ενώ είπαμε ότι σε ένα επίπεδο πλανητικής αντιπαράθεσης έχουμε τον άξονα του Βορρά και τον άξονα του Νότου, καταλαβαίνω ότι ο Νότος, με τις χώρες αυτές που ανέφερες, δεν προβάλλει παγκοσμίως ένα όραμα συνεκτικό αντιπαραβαλλόμενο με το όραμα του δυτικού ανθρώπου. Ναι. Απλά επιζητεί να επιβιώσει και αυτός, να έχει και αυτός την ισχύ του. Ναι. Όχι, δεν προβάλλει και καλά κάνει. Δηλαδή σε αυτό εγώ διαφωνώ πάρα πολλές φορές, γιατί είναι η αντίληψη που έχει ο Ευρωπαίος ότι πρέπει να υπάρξει η οικουμενική ιδεολογία και το όραμα που θα ενώσει όλο τον πλανήτη. Ευτυχώς που οι Κινέζοι λένε εμείς θέλουμε να αναβιώσουμε τον κινέζικο πολιτισμό και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε παγκόσμια επανάσταση, γιατί θα γινόταν χαμός όλο τον πλανήτη, αρνητικά θέλω να πω. Οι Κινέζοι, ένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι δεν λένε. Δεν θέλουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν θέλουμε να γίνετε σαν και εμάς, κάντε ό,τι θέλετε, εμείς θέλουμε να ανθίσει η ανθρωπότητα με 100.000 μπουκέτα. Αν λέγανε ότι εγώ βγάζω αυτό το όραμα και θέλω να όλος ο πλανήτης να ακολουθήσει αυτό το οικουμενικό όραμα, θα ήταν 100 φορές, δεν θα είχαν καμία πιθανότητα να βρεθούν εδώ που βρίσκονται οι Κινέζοι. Αλλά γενικότερα έχουν κάποια ελάχιστα περιεχόμενα οικουμενικότητας, τα οποία έχει και η Ινδία. Όλες οι χώρες έχουν. Απλά δεν έχουν αυτό το πράγμα. Βγαίνει η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική, και έχουμε δύο μοντέλα, και όλος ο πλανήτης θα γίνει Αμερικανικός και όλος ο πλανήτης θα γίνει Σοβιετικός. Ευτυχώς αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε στο κλείσιμο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής. Μπήκανε πολλά θέματα στο τραπέζι, δεν μπορούσαν να μην μπουν, γιατί το βιβλίο τα πιάνει αυτά και πολλά ακόμα, έτσι, και τα οποία μας ενδιαφέρουν από την Ουκρανία, από τα δημογραφικά θέματα, από τη μετανάστευση, τη μετεξέλιξη της πολιτικής. Έχεις ακόμα και για τεχνολογία και για τον μεταανθρωπισμό, το οποίο είναι ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο, δεν το είπαμε. Ίσως θα χρειαζόταν μια ακόμη εκπομπή και για άλλα θέματα. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε πολύ
Για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και θα είμαστε πάλι, πιστεύω, κοντά για μια ακόμη κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.